Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Σε ένα σκεύος βάζουμε τα τριμμένα τυριά. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι, την μαγιά και ανακατεύουμε. Χτυπάμε 3 αυγά και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 24 ώρες. Δουλεύουμε την μαστίχα με τη ζάχαρη να γίνουν σκόνη. Βάζουμε τα 2 αυγά, τις σταφίδες, το μπέικιν και ανακατεύουμε. Αρωματίζουμε με το μαχλέπι, την μαστίχα και τον ψιλοκομμένο δυόσμο. Σε ένα σκεύος βάζουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και το αλεύρι τύπου 00. Προσθέτουμε αλάτι, την μαγιά και ανακατεύουμε. Βάζουμε το μαχλέπι, το μπέικιν, την μαστίχα, το ελαιόλαδο και δουλεύουμε να γίνουν ψίχουλα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το χλιαρό γάλα να γίνουν ζύμη. Την δουλεύουμε πολύ καλά σε λαδωμένη επιφάνεια. Αν χρειαστεί λαδώνουμε ξανά την επιφάνεια και δουλεύουμε. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Όταν είναι έτοιμη, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για μία ώρα να ξεκουραστεί. Την πλάθουμε ελαφρώς και τη χωρίζουμε σε 12 μέρη. Τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τα τοποθετούμε σε βρεγμένο σουσάμι και πατάμε. Στο κέντρο βάζουμε αρκετή γέμιση. Διπλώνουμε τις άκρες όπως σας δείχνουμε. Και με ένα πιρούνι τις πατάμε να κολλήσουν. Τις τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, αλείφουμε με αυγό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας.
Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα!